Όλοι πιστεύω πως ξημερώνει μια άλλη μέρα για όλους εμάς, μια μέρα με χαμόγελο, με θετική ενέργεια, μια μέρα με δημιουργία. Μια μέρα πραγματικά που θα δούμε διαφορετικά, θα προχωρήσουμε μπροστά, ανάπτυξη, το σχέδιο K2 θα ξεκινήσει άμεσα να λειτουργεί. Το σχέδιο των επενδύσεων, το σχέδιο θα δημιουργήσει και νέες θέσεις εργασίας στους δεκάνους και στους Κυκλάδες. Ήταν κάτι που το περιμένατε, κύριε Παπά. Θυμάμαι την περασμένη εβδομάδα. Πίστεψα από την αρχή, κύριε Λοΐζο, πίστεψα από την αρχή, από τον Ιανουάριο, όταν συζητούσαμε τον κύριο Χατζημάρκο για την κάθοδό του. Και παλεύαμε να πείσει τον κύριο Χατζημάρκο να πείσει ένα σίγουρο Δήμο Ρόδου για να ασχοληθεί με ένα μεγαλύτερο που λέγεται Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Ένα μεγαλύτερο έργο, ένα μεγαλύτερο project, ένα μεγαλύτερο πλάνο. Κάτι το οποίο ήταν πολύ, θα έλεγα, με ρίσκο πλάνο και πρόγραμμα. Φεβρουάριο καταφέραμε να πιέσουμε, να τον πείσουμε τον κύριο Χατζημάρκο, οι άνθρωποι νέοι που είναι κοντά του, οι φίλοι του, οι συνεργάτες του, να προχωρήσει και είδατε ότι το αποτέλεσμα ήταν θετικό. Μέσα σε 3 μήνες καταφέραμε όλοι μαζί να φέρουμε τον Γιώργο τον Χατζημάρκο κοντά στα νησιά, να τον γνωρίσει ο κόσμος, να καταλάβει ότι είναι ένας άνθρωπος δημιουργικός δραστήριος, ένας άνθρωπος που πετυχαίνει αυτό που θέλει. Ο ίδιος και η ομάδα του, το ψηφοδέλτιο, οι άνθρωποι που εκλεγήκαν, αλλά και τα άλλα στελέχη που είναι κοντά του, είναι έτοιμοι να, με όραμα να προσφέρουν για το νότιο Αιγαίο μας, να προσφέρουν για τα νησιά μας. Κύριε Παπά, συγχαρητήρια. Ξέρω πόσο συμβάλατε στο να είναι σήμερα και η περιφέρεια στα χέρια του Γιώργου του Χατζημάρκου. Να ευχηθούμε όμως να πάει καλά ο κύριος Χατζημάρκος. Γιατί, αν πάει καλά θα είναι καλό για τον τόπο. Αν δεν πάει καλά εκείνος, δεν θα είναι καλό για τον τόπο. Θα είναι καλό για τον τόπο, θα είναι καλό για όλους μας. Γι' αυτό έχουμε ανάγκη όλοι μας από αύριο να λειτουργήσουμε ενωμένοι και αποφασισμένοι να προχωρήσουμε μπροστά. Η Ελλάδα είναι σε ένα δύσκολο σταυροδρόμι. Το ίδιο και τα δικά μας μέρη. Αυτή τη στιγμή λοιπόν παλεύουμε όλοι μας για το καλύτερο. Να δημιουργήσουμε. Και δεν θα δημιουργήσουμε και δεν θα κάνουμε πράγματα που κάνανε άλλοι μελέτες σε σιρτάρια. Θα κάνουμε πράγματα. Θα χτίσουμε το Νότιο Αιγαίο, το Δωδεκάνησο, τις Κυκλάδες για τα επόμενα 24 χρόνια. Θα προχωρήσουμε άμεσα δημιουργικά πράγματα. Και δεν θα μιλάμε απλά με ψεύτικα στοιχεία. Με πραγματικότητες τα έργα θα δείξουν πραγματικά τι θα κάνει ο Γιώργος Χατζημάρκος. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ καλά πάρα πολύ, κύριε Παπά. Από εδώ και πέρα δεν ξέρω αν θέλετε ένα σχόλιο για τις εκλογές σε όλη την Ελλάδα. Θα ήθελα να πω απλά στους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ να μην πανηγυρίσουν, να μην χαίρονται. Ο Αντώνης Σαμαράς είναι μια δημοκρατία κυβέρνηση αυτή που παλεύει 2 χρόνια να μας βγάλει από τα δύσκολα, από το αδιέξοδο που ήμασταν και τα έχουμε καταφέρει. Έχει καταφέρει ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα. Και θα έλεγα στους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ να σκεφτούν ότι το ποσοστό του είναι χαμηλότερο από το ποσοστό των εκλογών που είχαν πριν 2 χρόνια. Αυτό ας προβληματίσει το ΣΥΡΙΖΑ και τις συνιστώσεις τους. Ας προβληματίσει αυτούς που νομίζουν ότι κερδίσανε. Δεν κερδίσανε. Κανένας δεν έχει κερδίσει. Έχει κερδίσει ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή, ο οποίος έστειλε ένα μήνυμα. Έχει κερδίσει έχουν κερδίσει οι Έλληνες, οι οποίοι θέλουν να δώσουν στην κυβέρνηση να καταλάβει ότι πρέπει να προχωρήσει πιο γρήγορα. Ο Αντώνης Σαμαράς παραδέχτηκε ότι σε όλο αυτό το οποίο έχει γίνει γίνανε κάποια λάθη, κάποια σφάλματα, αλλά είμαστε εδώ να τα αντιμετωπίσουμε, είμαστε εδώ να δώσουμε λύσεις. Είμαστε εδώ να προχωρήσουμε μπροστά. Όλοι μας λοιπόν από αύριο προχωράμε και χτίζουμε την Ελλάδα του αύριο. Δημιουργικά, μέσα στην Ευρώπη και πάντα για το καλό των επόμενων γενιών. Γι' αυτό δουλεύουμε και αυτό πιστεύουμε.